Να ευχαριστήσω για την παρουσία σας για ακόμη μια φορά στην πρόσκληση για τη συνέντευξη τύπου τη σημερινή. Θα αναφερθώ σε κάποια θέματα που σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν τον ΕΛΓΑ και έχουν ενδιαφέρον για τους γεωργούς και για την εξέλιξη στο μεγάλο φωτοβολταϊκό εδώ στο νομό μας. Και θα παρουσιάσω και τρεις προτάσεις σχετικά με τα αγροτικά ζητήματα που σχετίζονται με μια έρευνα που έχει ολοκληρωθεί ως προς τις ελλείψεις των βασικών υποδομών στους κτηνοτρόφους στο νομό Κοζάνης. Μια άλλη πρόταση που αφορά την πιστοποίηση και ταυτοποίηση των αγροτικών μας προϊόντων στο πλαίσιο πάντα της καλύτερης λειτουργίας της παγκόσμιας αγοράς των αγροτικών προϊόντων. Και μία ακόμα πρόταση σχετικά με την αναγκαιότητα δημιουργίας διεπαγγελματικής οργάνωσης των ΠΟΠ τυροκομικών προϊόντων στην πατρίδα μας. Ως προς το πρώτο θέμα, ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ ότι η νέα προκήρυξη που θα αφορά το πρόγραμμα των αντιχαλαζιακών δικτύων που ενσωματώνεται μέσα στην ενεργητική προστασία του ΕΛΓΑ στις αγροτικές καλλιέργειες θα ενταχθεί στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη δράση, το συγκεκριμένο μέτρο εντάσσονταν στη λειτουργία του ΕΛΓΑ. Αυτό είχε θετικές συνέπειες στις καλλιέργειες, καθώς είχε σταθεροποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχαν ομαλοποιηθεί οι διαδικασίες, είχαν απλοποιηθεί και μπορούσαν οι παραγωγοί μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να καταθέσουν την αίτησή τους και με συγκεκριμένα ποσοστά επιδότησης που αγγίζαν το 60% ή το 70% του συνολικού κόστους της επένδυσης μέχρι ύψος επένδυσης 2.300 ευρώ μπορούσαν οι παραγωγοί να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους από το χαλάζι. Με νεότερη ανακοίνωση, όπως είπα, του Πρόεδρου του ΕΛΓΑ επίκειται αυτό το μέτρο να υπαχθεί στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει πείσει τους παραγωγούς ότι μπορεί να τους βοηθήσει τόσο αποτελεσματικά όσο λειτουργούσε μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο μέτρο υπό την αιγίδα του ΕΛΓΑ. Και αυτό γιατί ήδη από τη νέα διοίκηση του ΕΛΓΑ έχουμε μία σοβαρή καθυστέρηση για την υλοποίηση και την έγκριση των προτάσεων της προηγούμενης χρονιάς. Έχουμε καταρχήν μία καθυστέρηση 6 μηνών ως προς την προκήρυξη του προγράμματος πέρυσι και μία καθυστέρηση ως προς την έγκριση των αιτήσεων που γίναν πέρυσι μέχρι και φέτος. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν έχουν εγκριθεί ούτε έχουν εξεταστεί προτάσεις που έχουν καταθέσει οι αγρότες πέρυσι για την εγκατάσταση αντιχαλαζικής προστασίας στα κτήματά τους. Αυτή η καθυστέρηση σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη είναι βέβαιο ότι δημιουργούν προβληματισμό και ανησυχία στους παραγωγούς για το αν θα είναι αποτελεσματικότερη η δράση αυτή υπό το καθεστώς του Μπαλτατζή σε σχέση με την λειτουργία του μέχρι σήμερα στον ΕΛΓΑ. Εμείς πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να παραμείνει μέσα στις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι η υπηρεσία αυτή, ο οργανισμός αυτός γνωρίζει πολύ καλά και τις ανάγκες, αλλά και την λειτουργία και τη διαδικασία έγκρισης και εγκατάστασης αυτών των συστημάτων για την προστασία των παραγωγών. Επίσης, ένα άλλο θέμα που αφορά τους παραγωγούς και έχει σχέση πάλι με τον ΕΛΓΑ είναι ότι έχουμε μία μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των ζημιών που δικαιούνται οι παραγωγοί από την περασμένη χρονιά. Μπορεί πριν από λίγες μέρες να έχουν μπει ορισμένα ποσά σε δικαιούχους παραγωγούς, αλλά αυτά τα ποσά αφορούν μία από τις τρεις ζημιές τουλάχιστον για τον νομό Κοζάνης που έχουν υποστεί γεωργοί στο νομό μας από την περασμένη χρονιά. Ενώ φυσιολογικά θα έπρεπε ήδη να είχαν αποπληρωθεί όλες οι ζημίες, μέχρι σήμερα χωρίς καμία σοβαρή δικαιολογία, δεν έχει ανακοινώσει κάτι σχετικό και η διοίκηση του ΕΛΓΑ για ποιο λόγο καθυστερεί η καταβολή των υπόλοιπων ποσών
που αφορούν τις ζημιές των παρόμων από την περασμένη χρονιά. Ζητούμε μέσα και σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία για τους γεωργούς άμεσα να προχωρήσει η κυβέρνηση στην αποπληρωμή και των οφειλωμένων ποσών που αφορούν τις αποζημίωσεις του ΕΒΓΑ, αλλά και όλων των άλλων υποχρεώσεων που έχει η ελληνική πολιτεία και η ελληνική κυβέρνηση προς τους παραγωγούς, είτε αφορά την επιστροφή του φόρου προσθέμενης αξίας, είτε αφορά την διεκπαιρέωση των τυχόν ενστάσεων παραγωγών για την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης από την περασμένη χρονιά, γιατί πράγματι η χρονιά είναι δύσκολη τόσο για τους γεωργούς, πολύ δε περισσότερο για τους κτηνοτρόφους. Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται, όπως σας είπα, με την εξέλιξη του μεγάλου θέματος που αφορά το νομό μας για την προκήρυξη του φωτοβολταϊκού πάρκου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εδώ για το νομό μας. Ήδη έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την προκήρυξη του έργου. Προσωπικά επιμένω ότι το συγκεκριμένο έργο δεν θα πρέπει να ολοκληρωθεί όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι τελείως ζημιογόνο για την περιοχή μας και καταστροφικό για το μέλλον και την προοπτική για τη μεταλλινητική περίοδο για το νομό μας. Ουσιαστικά, όπως έχει προκηρυχθεί, όπως έχει ανακοινωθεί, πρόκειται να γίνει μια επένδυση, εφόσον γίνει βέβαια, το φωτοβολταϊκό αυτό πάρκο, από το οποίο θα εισπράττουν κάθε χρόνο για τα επόμενα 25 χρόνια με την ολοκλήρωσή του 100 εκατομμύρια ευρώ, είτε η ΔΕΗ, είτε ένας επενδυτής ιδιώτης που όπως συζητιέται θα είναι και από το εξωτερικό. Η πρότασή μου λοιπόν, στην οποία και επιμένω και ζητώ και θα ζητήσω και γραπτός δημόσια τοποθέτηση από τους φορείς του νομού, είναι το έργο αυτό, όπως είπα, να σπάσει σε 2.000 πάρκα των 100 κιλοβάτ, να προκηρυχθούν τα μισά για τους επιχειρηματίες του νομού Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας και τα άλλα μισά, τα άλλα 1.000, να προκηρυχθούν για συνεταιρισμούς των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα απαριθμούν τουλάχιστον 20 μέλη για να μπορέσουν να υλοποιήσουν μια τέτοια επένδυση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 25 χρόνια, αντί να πηγαίνουν σε έναν επενδυτή του εξωτερικού, να καταβάλλονται στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα μπορούν να ατενίζουν έτσι με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη μεταλλιγνητική περίοδο στην περιοχή μας, γύρω από τις όποιες εξελίξεις αφορούν τη ΔΕΗ. Τώρα, τρεις προτάσεις που σας είπα για τα θέματα τα αγροτικά. Ήδη έχει ολοκληρωθεί μια έρευνα που πραγματοποίησα με τους συνεργάτες μου εδώ στο γραφείο σχετικά με την έλλειψη των βασικών υποδομών στο νομό Κοζάνης των κτηνοτροφικών μονάδων. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της έρευνας, έχει βρεθεί ότι η έρευνα αυτή έγινε με προσωπική επικοινωνία, είτε επιτόπια καταγραφή, είτε τηλεφωνική καταγραφή, με το σύνολο των κτηνοτρόφων του νομού Κοζάνης. Έτσι βρέθηκε ότι στο νομό μας υπάρχουν 195.000 περίπου εγωπρόβατα. Σε σχέση με τα στατιστικά δεδομένα, το νούμερο αυτό είναι αρκετά λιγότερο. Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει περίπου 250.000 με 260.000 ζώα. Οι κτηνοτρόφοι ανέρχονται στους 933 και από αυτούς οι 454 έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το επιμειοστάσιο, ενώ οι 479 δεν έχουν. Δηλαδή το 50% περίπου των κτηνοτροφικών μονάδων είναι χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Από αυτούς, από το σύνολο των κτηνοτρόφων, οι 405 έχουν ρεύμα, ενώ οι 528 δεν έχουν ρεύμα στο μαντρί τους. Από τους κτηνοτρόφους αυτούς, οι 832 έχουν αρκετά καλή πρόσβαση, καλό δρόμο δηλαδή προς το μαντρί τους, ενώ οι 101 αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ως προς την πρόσβαση στην εργασία τους. Και από το σύνολο των κτηνοτρόφων στο νομό, οι 726 έχουν ρεύμα στο επιμειοστάσιο τους, ενώ οι 207 δεν έχουν. Το σοβαρότερο όλων είναι ότι, όπως προκύπτει, περίπου το 50% των επιμειοστασίων του νομού μας δεν έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, και αυτό θα έχει
οδυνηρές συνέπειες για τους ίδιους μετά το 2013, διότι δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε κανένα πρόγραμμα αναπτυξιακό, πολύ δε περισσότερο δεν θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις με όποια μορφή καταβάλλονται επιδοτήσεις μετά το 2013. Γι' αυτό, ως τομέας αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή η καταγραφή να γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, νομό-νομό, κτηνοτρόφο-κτηνοτρόφο, να δούμε πού δεν υπάρχουν αυτές οι αναγκαίες υποδομές και να καταβάλουμε σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές όλες τις δυνατές προσπάθειες που πρέπει να γίνουν μέσα στα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια να ολοκληρωθούν αυτές οι υποδομές. Ήδη η πρόταση αυτή έχει προταθεί από τον ομιλούντα προς τον Υπουργό Γεωργίας σε προηγούμενη συνάντηση και επιμένουμε σε αυτό, διότι με την ολοκλήρωση της έρευνας που κάνουμε βλέπουμε ότι τα στοιχεία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ενθαρρυντικά. Μία άλλη πρόταση. Μετά και την ολοκλήρωση της επισκέψεώς μου στην Γερμανία, στη μεγαλύτερη έκθεση φρούτων και λαχανικών στον κόσμο, στο Βερολίνο, πριν από μία εβδομάδα, διαπίστωσα για ακόμη μία φορά ότι οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά των αγροτικών προϊόντων τρέχουν με ραγδαίους ρυθμούς και ενσωματώνουν μέσα τους τεχνολογία υψηλής στάθμης που καθιστά την αγορά των φρούτων και λαχανικών και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων ιδιαίτερα ανταγωνιστική, κυρίως σε χώρες και σε υπήρους που έχουν οικονομική ευμάρεια. Έτσι λοιπόν, χαρακτηριστικό το οποίο διακρίνει τα προϊόντα που πρωταγωνιστούν στις καλύτερες αγορές του κόσμου είναι η ταυτοποίησή τους και η πιστοποίησή τους ως προς την ποιότητα που ενσωματώνουν, αλλά και ως προς την προέλευσή τους, τον τόπο δηλαδή όπου παράγονται και τη διαδικασία με την οποία παράγονται. Εδώ, στη χώρα μας, έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες σε αρκετά προϊόντα, όμως τα περισσότερα από τα προϊόντα τα οποία μπορεί η Ελλάδα να ταυτοποιήσει και να πιστοποιήσει δεν έχουν αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προτείνουμε λοιπόν προς και την κυβέρνηση αλλά και προς τους παραγωγούς να οργανωθούν καταρχήν είτε σε ομάδες παραγωγών είτε σε συλλογικά όργανα τα οποία θα μπορούν τα ίδια να αναλάβουν την πρωτοβουλία να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους μέτρα που αφορούν κυρίως την εμπορία των αγροτικών τους προϊόντων, αφού προηγουμένως η παραγωγή εξασφαλιστεί να έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές. Και αυτό είναι ένα μέτρο και μια δράση που πρέπει να ολοκληρωθεί ταχύτατα, δεδομένου ότι οι εξελίξεις όχι μόνο στην αγορά της γειτονιά μας, αλλά γενικότερα στην ευρωπαϊκή αγορά που απευθύνουν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα, πρόκειται να καταστήσουν πολύ ανταγωνιστική τη συγκεκριμένη αγορά. Και αυτό γιατί τις διμερείς τις σχέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, κυρίως με χώρες της Βορείου Αφρικής, πρόκειται να επιτρέψει την εισαγωγή προϊόντων ομοειδών, αυτά που παράγουμε εδώ στην πατρίδα μας, χωρίς δασμούς. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα προϊόντα που έχουν χαμηλότερο κοστολόγιο και πολύ καλή οργάνωση εμπορίας, διότι οι επενδύσεις στις χώρες της Βορείου Αφρικής έχουν γίνει κυρίως από τους Ιταλούς και τους Ισπανούς αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να έρχονται τέτοια προϊόντα όπως είναι φρούτα και λαχανικά, παρόμοια με αυτά που παράγει η πατρίδα μας, σε χαμηλότερες τιμές και πολύ πιο ανταγωνιστικά ως προς την τυποποίηση και τη συσκευασία τους. Για να μην βρεθούμε λοιπόν προ εκπλήξεων, καθώς ήδη οι πρώτες εκπλήξεις είναι ορατές και στην αγορά της χώρας μας, άμεσα θα πρέπει να καταγραφούν αυτές οι περιπτώσεις που μπορούν να υπαχθούν κάτω από αυτά τα στάδια καλύτερης οργάνωσης εμπορίας. Και τέλος, μια τελευταία πρόταση που αφορά τα ποπτηροκομικά μας προϊόντα, δεδομένων των φαινομένων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια σχετικά με την αστάθεια των τιμών ως προς τα εφόδια αλλά και ως προς τα τελικά προϊόντα που παράγονται από τους κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στην παροχή διαδικασία ποπτηροκομικών προϊόντων, αλλά και σε σχέση με την ανταγωνιστικότητά τους στη διεθνή αγορά, προτείνεται η σύσταση διεπαγγελματικής οργάνωσης στην πατρίδα μας για τα ποπτηροκομικά προϊόντα, στην οποία και θα συμμετέχουν
Οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι μεταποιητές, οι έμποροι και οι καταναλωτές, όλοι δηλαδή οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγική διαδικασία από τον αγρό μέχρι και το πιάτο του καταναλωτή, ώστε να εξασφαλίσουμε καταρχήν μια σταθερότητα τιμών τόσο για τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο, όσο για τον μεταποιητή, τον έμπορο και τον καταναλωτή σε αυτά τα προϊόντα στην πατρίδα μας, αλλά και δεύτερον να γίνει ένας καλύτερος προγραμματισμός και μια συμβολιοποίηση μέσα από την συμβολιακή γεωργία και κτηνοτροφία της παραγωγής, ώστε να εξασφαλίσουμε σταθερότητα των τιμών, των εφοδίων των παραγών, οι οποίοι ειδικά τη φετινή χρονιά, οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τις ζωοτροφές να εκτινάσσονται σε διπλάσιες τιμές από τις περσινές τιμές. Έτσι, το κόστος παραγωγής φέτος έχει ανέβει τουλάχιστον κατά 40% για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι στην κυριολεξία αδυνατούν να ανταποκριθούν και στην εκτροφή των ζώων τους με ζωοτροφές. Αναγκάζονται να ταΐζουν λιγότερο τα ζώα τους, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να αγοράσουν σε αυτές τις υψηλές τιμές τα δημητριακά, και δημιουργείται έτσι ένα σοβαρότατο θέμα. Τέτοιου είδους φαινόμενα μπορούν να αντιμετωπιστούν όταν θα υπάρξει ένας προγραμματισμός μέσα από τον προγραμματισμό της παραγωγής, ανάλογα με τη ζήτηση, η οποία είναι σταθερή και ξέρουμε ποια είναι τα τελευταία χρόνια. Πρωτοβουλία μπορεί να αναλυθεί μέσα από την διεπαγγελματική οργάνωση αυτών των τοπών των εργονομικών προϊόντων. Αυτά θα ήθελα έτσι να αναφέρω καταρχήν. Στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Κύριε Καπίτρο Παναγιώτη, νέα της θέσης, η παρουσία σας χαρακτήρισε υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ξένου Συμφερόντου του Γιώργου Αποσταλίνου. Συμφωνείτε? Έχω επισημάνει και ο ίδιος προσωπικά ότι η χώρα μας με την υπογραφή του μνημονίου έχει τεθεί κάτω από ένα ιδιάζον καθεστώς, το οποίο για μένα είναι πολύ οδυνηρό και το χαρακτήρισα ως κατοχικό καθεστώς. Και αυτό γιατί σε περιπτώσεις που αφορούν το δημόσιο χρέος μας, η χώρα μας είναι ανήμπορη να αντιδράσει ακόμα και στην εκχώρηση των οφειλών μας από τους δανειστές μας σε τρίτες χώρες, που μπορεί να είναι και η Τουρκία, και δεν μπορεί να αντιδράσει όχι μόνο σε αυτήν την υποθετική εξέλιξη, αλλά ούτε και με τα νομικά της όργανα, ούτε μπορεί η Ελλάδα να επικαλεστεί το σύνταγμά της για να αντιδράσει σε μια τέτοια πιθανή εξέλιξη που εύχομαι να είναι απίθανη. Διότι ο κριτής αυτής της πιθανής εξέλιξης θα είναι το αγγλικό δικαστήριο. Αυτό αναφέρεται μέσα στο μνημόνιο και το γνωρίζανε τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Οικονομικών όταν υπέγραφαν αυτό το μνημόνιο. Αυτό είναι σίγουρα εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και σίγουρα για ένα ελεύθερο δημοκρατικό κράτος δεν είναι χαρακτηριστικό της ελεύθερης βούλησής του. Είναι σίγουρα ένα καθεστώς κατοχικό που ευθύνονται για αυτήν την εξέλιξη η κυβέρνηση του Πασόκ. Οι εκφράσεις αυτές εκφράζουν τον κύριο Ψωμιάδη. Εγώ σας είπα ότι η κατάσταση όπως έχει οδηγηθεί για την πατρίδα μας είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτή που φαντάζονται οι Έλληνες πολίτες.